παιδιών που υποφέρει σήμερα και νομίζω ότι όλη η κοινωνία πρέπει να σταθεί ακόμα περισσότερο είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα αμαία, τα παιδιά που παλεύουν, τα παιδιά που έχουν ειδικές αρρώστιες, τα παιδιά που βασανίζονται, τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν, τα ειδικά σχολεία. Είναι οι οικογένειες αυτονών των παιδιών. Γρηγόρη μου, καλέ να έχεις ένα ή δύο παιδιά στο σπίτι, τα οποία να είναι διανοητικά διαφορετικά και να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Είναι ανηφόρες μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Εδώ τώρα, εδώ στην Αθήνα, γνώρισα μια οικογένεια που υποκλίνομαι μπροστά τους. Κάθε φορά που κατεβαίνω τους βλέπω. Έχουν ένα παιδί, το Θοδωρή, ο οποίος έχει μια ασθένεια πολύ σπάνια νευροεκφυλιστική, δηλαδή τα νεύρα του όλα εκφυλίζονται και καταστρέφονται, τα οπτικά, τα αισθητηριακά, οι κινήσεις και όλα αυτά. Και λέγεται Μπάτεν και έπρεπε στα 15 με 18 το πολύ να έχει φύγει από τη ζωή. Τόσο ωραία που παλεύει η οικογένειά του και κυρίως η μάνα του, η Χριστίνα, έχει φτάσει στα 26, σπουδάζει, είναι πανεπιστήμιο, κινείται, μπορεί να επικοινωνεί, μπορεί να σκέφτεται, μπορεί να μας μιλάει με τον τρόπο του να κάνει. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο μελέτης. Μπράβο. Μελέτης. Αγάπη λέγεται. Το οποίο ενδιαφέρεται όλη η παγκόσμια κοινότητα να βρει φάρμακο παιδί, για αυτό το παιδί, γιατί έφτασε εκεί. Προσπαθούν να εξηγήσουν, θα κάνει μια ειδική θεραπεία γονιδιακή. Δέχτηκε το παιδί και η οικογένεια. Μπράβο. Θα γίνω πειραματόζωο, θα προσφερθώ. Μπράβο. Παλεύουμε όλοι. Η μαμά έχει γράψει κάτι βιβλιαράκια. Εδώ. Αυτό εδώ κάτι βιβλιαράκια μέσα από τον πόλο τη, μέσα από όλα αυτά. Εδώ. Α, έχει πίσω και τις φωτογραφίες που είναι. Ναι, 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 μπορούμε να το δείξουμε και έτσι. Όχι, είναι, συγνώμη, είναι η φωτογραφία του παιδιού και. Ναι, 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 ναι. Κυρία Χριστίνα Ντούμα τα έχει γράψει. Ναι. Αυτά εδώ, να τα ξαναδείξω. Εδώ. Φοβερή δουλειά. Παγκόσμια. Αυτά τα βιβλία γιατί τα έχει γράψει η συγκεκριμένη γυναίκα. Βοηθάμε κάπως. Βοηθάμε, ναι, βοηθάμε να βρεθούν τα χρήματα να πάει στην Αμερική και να γίνει όλη η θεραπεία. Πρέπει να γίνει θεραπεία. Θα σωθούν από εκεί και πέρα, διαβεβαιώνουν όλοι οι επιστήμονες. Την μεν θεραπεία τους τη χαρίσανε μάλλον. Οικονομικά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα έξοδα πρέπει να τα κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κυρία Χριστίνα Ντούμα. Η σειρά λέγεται «Το όνειρο του Θοδωρή», έτσι είναι, γιατί και τα τρία είναι «Το όνειρο του Θοδωρή». Είναι από την Ελληνοεκδοτική και λογικά πίσω οι φωτογραφίες έχουν να κάνουν εδώ πέρα με τον Θοδωρή και τη μαμά. Στην εκπομπή θα περάσει από κάτω και η σελίδα τους. Το έχουμε κανονίσει, ωραία, θα ωραία, περάσει τέλεια, και η σελίδα. Τέλεια. Οπότε θα περάσει και η σελίδα. Τώρα βλέπετε και η σελίδα που μπορείτε να βρείτε. Αλλά θα δώσω και εγώ και αυτά τα τρία βιβλία με εδώ πέρα ένα βραχιολάκι που, βγήκε... που έχει ο Θοδωρής. Ναι, ναι, ναι. Στο Instagram, Γρηγόρης Αρναούτογλου.official, οπότε θα κάνω και αυτήν εκεί την κλήρωση να τα πάρετε κι εσείς. Το σημαντικό βέβαια είναι αν μπορείτε και όσοι μπορείτε, αν μπορείτε να τα βρείτε, λογικά στα βιβλιοπολία να τα ζητήσετε ναι. Για να βοηθήσετε τον Θοδωρή. Πολύ μεγάλη χαρά, ατελείωτη χαρά, διότι παρουσιάζω εδώ και σας βγάζω τρία βιβλία, βιβλιαράκια, υπέροχα, τα οποία γράφονται για έναν πολύ ιερό σκοπό, ιερότατο σκοπό, ιερότατο. Όποιος κάνει κάτι από αυτά, θα πάρει ευλογία. Εγώ δεν σας ζήτησα ποτέ λεφτά. Είπα, ό,τι δίνετε στους ανθρώπους που πονάνε και υποφέρουν, θα είναι δώρο και δανεισμό στο Θεό. Ελεείς λέει πτωχό, δανείζεις Θεό. Ναι, δανείζεις τον Θεό. Δανείζεις τον Θεό και θα στο ανταποδώσει.
Τρία βιβλιαράκια λοιπόν για ένα παιδάκι στην Αθήνα, το οποίο χαρίζει στην παγκόσμια κοινότητα των ασθενών, όσοι έχουν αυτή την αρρώστια, με αυτήν τη θεραπεία ο ίδιος χαρίζει τον εαυτό του, χαρίζει τον εαυτό του για να πάρει τη θεραπεία. Λέει, δεν πειράζει, εγώ θα ζήσω ή θα αποθάνω. Έπρεπε να είχε αποθάνει μέχρι τα 20. Έχει φτάσει στα 25 και κάτι και ζει ακόμη. Και λέει, από εδώ και πέρα, ο εαυτός που πάρει στην ανθρωπότητα, ζω ή πεθαίνω. Έχει μια, πώς λέγεται, νόσο του Μπάτεν και είναι μια... Χάνει τα νεύρα του σιγά σιγά. Καταστρέφονται τα νεύρα του όλα. Ήδη έχει χάσει το φως του, τα μάτια του. Θα χάσει κι άλλα ζωτικά όργανα. Και λένε οι γιατροί, αν πετύχει η θεραπεία σε αυτό το παιδί, θα πετύχει για όλα τα παιδιά του κόσμου. Είναι, λένε, προχτές που ήρθαν οι γιατροί, κοντά να πετύχει. Αλλά πρέπει, όλη η θεραπεία είναι δωρεάν. Η θεραπεία θα στοιχήσει εκατομμύρια και όμως του την προσφέρουν δωρεάν. Εμείς παλεύουμε να του δώσουμε τα εισιτήρια και ό,τι άλλο χρειαστεί για να φτάσει η Αμερική. Ο Παπαχρίστος από την καρδιά του δίνει τα πάντα. Πήγα στην Αθήνα και τον είδα πολλές φορές. Του έδωσε ένα κομποσκύλι και κάθε φορά που ζορίζεται φυλάει με τις ώρες το κομποσκύλι που το έδωσε ο Παπαχρίστος για να ξαναπάρει δυνάμεις και να γίνει καλά. Ναι, ρε εσείς, δίνω και την ψυχή μου για αυτό το παιδάκι. Δίνω και την ψυχή μου για αυτό το παιδάκι. Και θα πετύχουν. Έτσι λοιπόν να είμαστε και όσοι, ακούστε με τώρα όμως, και όσοι δεν έχετε να δώσετε, καλύτερα έχετε να δώσετε κάτι άλλο. Γονατίστε, προσευχηθείτε για αυτόν και για όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο που παλεύουνε. Ει, η προσευχή σώζει τον άνθρωπο, σώζει την ανθρωπότητα, σώζει τα παιδιά, σώζει τους πάντες. Μην την αφήνουμε στην άκρη την προσευχή. Τζάμπα κόπο, τζάμπα πράγμα δίνουμε στο Θεό. Και όμως με την προσευχή του ο Θεός μας δίνει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Τα πάντα. Και δεν τα δίνει μόνο σε αυτούς που προσευχόμαστε, για τους οποίους προσευχόμαστε. Διπλά και τριπλά τα δίνει και σε εμάς. Τα δίνει και σε εμάς. Έλεγε. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so blue.